Κάτος δεν ξέρω αν μας ακούει. Ετοιμάστε. Είναι λίγο δύσκολη η συνθήκη αυτή την ώρα. Ο κύριος Παπανδρέου είναι έτοιμος να κάνει δήλωση. Στο δήμαρχο. Ας τον κύριο Δούκα, μάλιστα. Αλλά γιατί αν κάνει. Γιατί λέγαμε για τον πτωχόρο, δεν κατάλαβα. Α, είναι νίκη του Παπανδρέου δηλαδή. Είναι μια μεγάλη μέρα, μια μεγάλη ανατροπή προοδευτικών δυνάμεων. Δείχνει ότι όταν ενώνουμε τις προοδευτικές δυνάμεις, τις δημοκρατικές δυνάμεις πίσω από ένα πρόσωπο με γνώσεις, δυνατότητες αλλά και με όραμα, μπορεί να γίνει η ανατροπή. Αλλά η πραγματική ανατροπή θα είναι ακριβώς η εφαρμογή αυτών των ιδεών για μια βιώσιμη Αθήνα, για μια πράσινη Αθήνα, και πιστεύω μπορεί να πρωτοπορήσει αυτή η πόλη, αυτή η πρωτεύουσά μας, που έχει και το συμβολισμό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, για μια μεγάλη αλλαγή που χρειάζεται όχι μόνο η χώρα, αλλά και να πρωτοπορήσει στις ιδέες αυτές της πράσινης ανάπτυξης. Έχουμε δει όλοι τις μεγάλες απειλές και προκλήσεις της εποχής μας με την κλιματική αλλαγή, με τις νέες τεχνολογίες, με αυτά που γίνονται γύρω μας. Χρειάζεται να δείξουμε ότι μπορούμε να φτιάξουμε πόλεις ανθρώπινες, πόλεις που είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις, πόλεις που δίνουν δύναμη στον πολίτη να μπορεί να έχει λόγο, συμμετοχή, και πιστεύω αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο θα αντιχίσει σε όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν είναι μια μεγάλη νίκη αλλά και μια νέα αρχή, ένα μεγάλο μήνυμα για τις προοδευτικές δυνάμεις της χώρας. Και του εύχεστε. Του εύχομαι δύναμη καταρχήν, συγχαρητήρια, δύναμη, και θα είμαστε κοντά του να παλέψουμε μαζί του για ό,τι καλύτερο για τη χώρα και βεβαίως για την πόλη, τη μεγάλη αυτή πόλη που με τους ανθρώπους που αγωνιούν, που θέλουν, που πιστεύουν, που θέλουν ξανά ελπίδα, και πράγματι πιστεύω χάρη σε αυτό θα μπορείς να το κάνει. Του εύχομαι κάθε καλό. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Να είστε καλά.